την δημιουργία ενός ελκυστικού και σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, είχε την ευκαιρία να αναπτύξει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης κατά την διάρκεια του ετήσιου επενδυτικού φόρουμ της Capital Link που διοργανώθηκε στο Metropolitan Club του Manhattan. Η Ελλάδα έχει μάθει στα δύσκολα. Έχει μάθει να υλοποιεί πολιτικές, να δομολογεί πολιτικές από ωφελία του πολίτη, από ωφελία του Έλληνα πολίτη. Και γι' αυτό είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής, οι οποίες θα πρέπει να συνδυαστούν με σημαντικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα κρίση, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για ακόμα περισσότερες επενδύσεις, για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη της χώρας, για δημιουργία περισσότερων νέων θέσεων απασχόλησης και για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Τα στοιχεία αποδεικνύουν την ελκυστικότητα για επενδύσεις της χώρας μας τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της υλοποίησης μιας συνεκτικής οικονομικής πολιτικής. Μια οικονομική πολιτική που εδράζεται σε μια συνετή δημοσιονομική πολιτική με μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, εποφελία και των επενδύσεων, αλλά και με την υλοποίηση κρίσιμων διαρθρωτικών αλλαγών, διαρθρωτικές αλλαγές που είναι αναγκαίες για να βοηθήσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Κινηθήκαμε προς αυτήν την κατεύθυνση και θα συνεχίσουμε να κινούμαστε. Απόδειξη αυτού είναι ότι η χώρα κατάφερε να ανακάμψει ισχυρά το 2021, να εκτιμούμε ότι θα έχει σημαντικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης το 2022, το μείγμα του πλούτου να έχει βελτιωθεί εποφελία των επενδύσεων και των εξαγωγών, όπου εκτιμήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι θα είμαστε πανευρωπαϊκά πρωταθλητές την επόμενη διετία, να μειώσουμε σημαντικά την ανεργία, δημιουργώντας πολλές καλές νέες θέσεις απασχόλησης και να τονώσουμε την κοινωνική συνοχή. Στην έξοδο όμως από την πανδημία, βρισκόμαστε πάλι στην αίθουσα του Capital Link, όπου θα παρουσιάσουμε τι πετύχαμε αυτά τα δύο χρόνια, που δεν είναι καθόλου λίγα, αλλά και τις εξαιρετικές επενδυτικές προοπτικές που προσφέρει η Ελλάδα για το μέλλον. Πρώτα απ' όλα έχει να παρουσιάσει σταθερότητα, έχει να παρουσιάσει την οικονομική της επιτυχία των τελευταίων 2 ετών, το πολύ καλύτερο επενδυτικό της κλίμα και την πολύ λιγότερη γραφειοκρατία, το τεράστιο ενδιαφέρον για επενδύσεις σχεδόν από όλο τον κόσμο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στο real estate, στον τουρισμό και στην βιομηχανία. Άρα έχουμε μπροστά μας ένα λαμπρό μέλλον. Η αποχώρηση του Delta Netaf είναι πολύ ευχάριστο νέο για τους Έλληνες πολίτες, αλλά και για το προφίλ της χώρας στο εξωτερικό. Και η ανακοίνωση των κύριων Ντομπρόφσκης ότι το καλοκαίρι θα βγει η Ελλάδα από την ενισχυμένη εποπτεία είναι άλλο ένα μεγάλο βήμα προς την επενδυτική βαθμίδα, που είναι και ο τελικός μας στόχος. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy, κύριος Νικόλαος Τσάκος, σε δηλώσεις του τόνισε ότι η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει να δυναμώνει και να αναπτύσσεται, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά την δύναμή της ως η μεγαλύτερη στον κόσμο. Είναι 2,5 χρόνια μετά. Είναι ένα δείγμα ότι τα πράγματα τουλάχιστον αρχίζουν όσον αφορά τον ιό να κινούνται καλύτερα. Ευχόμαστε να μην είχαμε και τις καταστάσεις του πολέμου στην Ευρώπη, αλλά εύχομαι και αυτό να τελειώσει γρήγορα. Η ελληνική ναυτιλία είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Η ναυτιλία γενικά είναι ο παλμός της παγκόσμιας οικονομίας και έτσι αισθανόμαστε τα πρώτα δείγματα πάντοτε. Και με τον κορονοϊό τα αισθανθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα και ακόμα τα αισθανόμαστε και με την κρίση αυτή. Η ελληνική ναυτιλία νομίζω συνεχίζει να δυναμώνει και αυτό είναι πάρα πολύ παρήγορο. Η εταιρεία μας είναι για τα δύσκολα και έτσι μέσα στα δύσκολα αναπτυχθήκαμε πάρα πολύ. Εκμεταλλευτήκαμε τις χαμηλές αποδόσεις αγοράς για να επενδύσουμε πάρα πολύ σε τομείς, καινούριους τομείς πράσινους. Κλείσαμε μια μεγάλη συμφωνία με έναν ευρωπαϊκό κολοσσό κρατικό για να χτίσουμε πλοία πράσινης τεχνολογίας, dual fuel, και μεγάλη ανάπτυξη στα πλοία φυσικού αερίου. Τα νούμερα της χρονιάς, τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, θα είναι τα καλύτερα των τελευταίων 2 ετών και σίγουρα το πρώτο τρίμηνο θα είναι πάρα πολύ θετικά. Το εφετινό συνέδριο είχε ως τίτλο «Μια νέα εποχή, μια νέα κατεύθυνση για την Ελλάδα» και άνοιξε με το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που χαρακτηρίστηκε με ένα από αισιοδοξία και ενδιαφέρον αλλά και έναν παράλληλο προβληματισμό λόγω των εξελίξεων. Κεντρικός ομιλητής στο γεύμα του Capital Link ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Albert Bourla, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Antenna Satellite και τον Θανάση Τσίτσα. Μετά από την οικονομική κρίση που περάσαμε, αρκετά βήματα προς την κατεύθυνση έχουν γίνει και αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα πολύ εκλεκτό περιβάλλον για επενδυτές, κυρίως το sentiment. Νομίζω οι επενδυτές
νιώθουν ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση θέλει ξένες επενδύσεις στη χώρα. Άρα δεν έχουν αμφιβολίες ότι κάτι τέτοιο θα είναι μακροχρόνιο. Εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με πάρα πολλούς CEO άλλων εταιριών, οι οποίοι πήραν να μου ζητήσουν τη γνώμη, ποια είναι η εμπειρία μας μετά από αυτή την επένδυση. Και όταν τους εξηγώ πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, πολλοί από αυτούς δείχνουν ζωρότητα των ενδιαφέρον. Ξέρω αρκετούς οι οποίοι είναι ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις για να φέρουν τέτοιου είδους επενδυτικές προσπάθειες στην χώρα. Ο τραπεζικός κλάδος της Αμερικής είναι στο πλευρό των επενδυτών και έτοιμος να στηρίξει τα σχέδιά τους για επενδύσεις στην Ελλάδα. Πολύ σημαντική είναι επίσης και η συνδρομή του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου που μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα σε συμβουλευτικό επίπεδο. Η Ελλάδα σήμερα είναι έτοιμη για επενδύσεις. Νιώθουμε πολύ περήφανοι που υπάρχει τέτοια ομάδα στην ελληνική κυβέρνηση σήμερα που μπορεί να πραγματοποιήσει πάρα πολλά. Η Atlantic Bank πάντα στο πλευρό της ελληνικής κυβέρνησης και των επενδυτών από την Αμερική προς την Ελλάδα για να βοηθήσουμε. Επίσης και το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο βοηθάει σε ό,τι συμβουλές χρειάζονται. Στα συμπεράσματα της επιτυχημένης διοργάνωσης του εφετινού Capital Link Forum είναι οι επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού, των υποδομών και της τεχνολογίας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι από την ανταπόκριση που υπάρχει, τη συμμετοχή, η οποία είναι αρθρώα. Και να τονίσω ότι το συνέδριο γίνεται σε μια χρονική στιγμή ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα. Σήμερα υπάρχουν προκλήσεις κυρίως γεωπολιτικές, λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, αλλά οι προκλήσεις αυτές δημιουργούν ανακατατάξεις από τις οποίες η Ελλάδα μπορεί να βγει πολύ ωφελημένη.